ρωτήσουμε, υπάρχει καμιά άλλη απορία. Κάτι για να βρείτε τις ψυχές. Πάλι από την ανάγνωση έλεγα ότι οι ψυχές επισκέπτονται δηλαδή και παρηγοράνε. Ποιες ψυχές εννοούσε? Οι αγιασμένες, οι στεσωσμένες. Βασικά να μην επιθυμούμε όταν αγαπημένα πρόσωπα φύγουν από τη ζωή να τα ονειρευόμαστε. Αυτό δεν είναι έλλειψη αγάπης, γιατί ο καθένας ξέρει πόσο αγαπάει τα αγαπημένα του πρόσωπα, τα φύγουν. Δεν θα σχολιάσουμε τα αυτονόητα, τα πολύ φυσικά μας, αλλά θέλοντας οπωσδήποτε να το δούμε με μια έννοια ή να παρηγορηθούμε, δίθεν να μάθουμε κτλ., το εκμεταλλεύεται και ο εχθρός, όχι πάντοτε, αλλά πολλές φορές, και παίρνει τη μορφή του προσώπου αυτού και λέγει ποιος έφυγε, ο τάδε, η τάδε. Τι θέλει ο ζωντανός να δει, περίπου τέτοια. Παίρνω τη μορφή του και του πηγαίνω σύμφωνα με τα νερά του. Είμαι πάρα πολύ καλά, μη φοβάσαι, εγώ είναι όλα παραδεισθένια, είναι ο εχθρός. Ή εμφανίζεται πραγματικά η ψυχή του ανθρώπου. Μια πραγματική εικόνα. Πάλι εμείς ασφαλιζόμαστε με την πίστη μας και λέμε, και αληθινό είναι και ψεύτικο να είναι, εγώ ας είμαι σίγουρος. Ας εύχομαι, όπως λέει η Εκκλησία, και να μην επιθυμώ να βλέπω το όνειρο, γιατί βλέποντας το όνειρο θα γίνουμε ονειροκρίτες στο τέρας. Θα πάμε όχι στον παπά, στον ονειροκρίτη. Είδα κάποιο όνειρο. Είναι αληθινό ή ψεύτικο? Τώρα αυτός θα βάλει τα μαγικά του και τα φακηρικά του και θα αρχίσει να λέει ανάλογα με τα χρήματα που έχει φυσικά. Πρέπει να μιλήσει. Ανάλογα. Αν θα πιστώσεις πως έχεις πολλά χρήματα και δεν πιστεύεις και καθόλου, θα πάει με τα νερά σου, οπότε θα συμπλέψει και του κάνεις τα δώρα. Γέροντα, εμείς πώς θα το καταλάβουμε αν είναι αληθινό ή ψεύτικο? Δεν θα το σχολιάσουμε καθόλου τι είναι. Πριν δούμε, λέμε, δεν θα πιστεύουμε σε τίποτα. Πριν δούμε. Εάν είναι κάτι από τον Θεό, και ασφαλιζόμαστε όλοι, δεν είναι, κλείνει το Άγγελος πριν ανοίξει κάτι. Εάν είναι κάτι από τον Θεό, θα επαναληφθεί και πάλι και πάλι και το ίδιο όμως. Και όταν εμείς είμαστε πείσμενες και εξακολουθούμε να μην πιστεύουμε, με καλό λογισμό και ταπείνωση, ως ανάξιοι όντες θεούτων θεαμάτων και οπτασιών, τότε ο καλός Θεός χαίρεται με τη δική μας ασφάλεια και ταπείνωση, δεν μας τιμωρεί, αλλά επειδή είναι από τον Θεό πλέον, έτσι δεν είναι, το αποκαλείται και σε άλλους. Οπότε το ίδιο πράγμα βλέπουν πάλι. Ο τάδε, η τάδε, αυτός, εκείνος, τα φέρνει έτσι ο Θεός. Βλέπονται μαζί, συζητούν και διαπιστώνουν πως όλοι ήταν το ίδιο πράγμα. Οπότε διασώματος δυο ή τριών ή περισσότερων μαρτύρων ήρθατε πανρήμα, που λέει το Ευαγγέλιο. Οπότε λέγει κανείς ότι αυτό είναι αληθινό. Ένα ζωντανό παράδειγμα. Τον προπερασμένο αιώνα η Αγία Πελαγία η Εντίνο, η Αγία Πελαγία, μοναχή αυτή, αγιωτάτη γυναίκα, που άσκησε τη ζωή της και ασκήθηκε στην Τίνο. Ένα βράδυ βλέπει την Παναγία σε όραμα, ξυπνητή, και της είπε σε εκείνο το σημείο να σκάψει και θα βρει την εικόνα της, το οποίο αργότερα και έγινε. Η Αγία όμως Πελαγία είπε πως εγώ η αμαρτωλή δεν είμαι σε θέση να βλέπω τέτοιες θείες οπτασίες και μπάστε την Παναγία μου. Εγώ είμαι μια αμαρτωλή γυναίκα. Σε μένα η Παναγία και τι είμαι εγώ? Οπότε ασφαλίστηκε με την ταπείνωση και την αυτομιμψία. Είχε χορτάσει αυτομιμψία και ταπείνωση, είχε φτάσει σε μέτρα αγιότητας και παρθενίας και θεώσεως. Εμφανίζεται πραγματικά η Παναγία, δεν είναι? Στην Αγία. Όχι στην οποιαδήποτε πελαγία. Στην Αγία, επαναλαμβάνομαι. Στην φτασμένη και τακτοποιημένη. Βλέπετε όμως πώς ασφαλίζεται η Αγία. Αν είμαστε εμείς θα λέγαμε δόξα σου, θα ζητάμε και την Παναγία. Τώρα την άλλη μέρα θα το μάθει όλος ο κόσμος. Πρέπει να το δημοσιεύσουμε. Ότι ξέρετε, είδα την εγώ αμαρτωλός, ο τάδε, εντάξει, θα πούμε μερικές άλλες έτσι ψευτοταπεινά και μετά θα πούμε, είδαμε αυτό, εσείς δεν είδατε, άρα εμείς είμαστε κάτι το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Εκεί πάει, σαν αυτοπροβολή και σαν κάτι το τρομερό δηλαδή. Δηλαδή δουλεύει πολύ άσχημα ο διάβολος. Δεν το πίστεψε η Αγία Πελαγία. Η Παναγία μας δεν λυπήθηκε και δεν την τιμώρησε. Ξαναβλέπει δεύτερη φορά το ίδιο όραμα. Και της λέει, τέκνο μου, Πελαγία, σου είπα να πας εκείνο το μέρος να σκάψεις να δεις την εικόνα μου. Είναι θέλημα του Υιού να βγει.
πάλι η Αγία ταπεινώθηκε με την αυτομισία και λέγει, πάλι εχθρός εμένα την αμαρτωλή με πειράζει. Κύριε, Παναγία μου, σώσε με. Οικονόμησε τα πράγματα να ασφαλιστώ, γιατί τώρα βρίσκομαι σε μηχανία. Τι να κάνει. Την τρίτη φορά βλέπει πάλι την Αγία, η Αγία Πελαγία, την Παναγία μας, και της λέγει πιο αυστηρά και πετακτικά να πάει σε εκείνο το σημείο και να σκάψει. Της ένευσε βέβαια να εξομολογηθεί και όλα τη διάνοια. Παράλληλα η Παναγία πήγε και στο πνευματικό της και βλέπει και ο πνευματικός της Αγίας Πελαγίας στο ίδιο όραμα. Βλέπει την Παναγία να της υποδεικνύει στο ίδιο μέρος που είδε και η Αγία Πελαγία να σκάψουν και να βρουν την εικόνα της. Οπότε καθώς πήγε η γερόντισσα, η Αγία, να εξομολογηθεί, λέγει ο πνευματικός, τέκνο μου, απόψε το βράδυ είδα και εγώ το ίδιο που είδες και εσύ ακριβώς από το αντίγραφο. Οπότε με στόμα δύο μαρτύρων τώρα, που είναι αληθινά τα πράγματα, ήσατε αυτός ο λόγος, αλλά μιλάμε για φτασμένα και τελειωμένα πρόσωπα. Γιατί δεν θα φανιζόταν ποτέ η Παναγία σε έναν άνθρωπο ακατάλληλο, αταχτοποιητό. Οπότε να πειράζεται από την εμπάθεια, να πειράζεται και από την υπερηφάνεια, είναι που είναι ταλέπορος, μια βοτιά ακόμη να πάει στον πάθο δηλαδή. Οπότε είναι σαν να σε πειράζει ο ουρανός για να αμαρτήσεις περισσότερο. Πρέπει να σταθεί κανείς σε αυτή την δοκιμασία. Πρέπει να είσαι, ας το πούμε, ζυγαριά μονοπωλίου για να σηκώσεις ένα δυο τσουβάλια. Σε μια ζυγαριά φαρμακεία, την άκρηκε ζυγός. Γραμμάριες ζυγιστή. Τόσο από εδώ, θα μερκούρει, πώς θα ζυγίσεις. Οι άλλες ζυγαριές ζυγίζει βαριά πράγματα. Λοιπόν, και μετά πήγανε μαζί και βρήκαν και την εικόνα. Και μάλιστα δεν πρόσεξε καλά και με μια αυτή άνοιξε την εικόνα στα δύο. Δηλαδή έγινε και μια μικρή ζημιά, αλλά μετά τέλος πάντων. Και έχουμε τη θαυματουργική εικόνα της Αγίας Πελαγίας. Όμως έχουμε και την Αγία Πελαγία μετά στη συνέχεια. Εκοιμήθη, Αγία, είσαι τα γελίφωνά της και φουδιάζουν και θαυματουργεί. Οπότε σώθηκε και η Αγία Πελαγία. Σώθηκε όχι επειδή την Παναγία, τρεις φορές μάλιστα, αλλά επειδή η ζωή της ήταν τόσο ταπεινή και τόσο αγνή και τόσο καθαρή, που έκανε και την Παναγία να εμφανιστεί στην Ιδία. Φανταστείτε πόσο πολύ τη βλέπει τώρα στον παράδεισο που είναι. Και εμείς θησαυρίσαμε μια θαυματουργή εικόνα στην Δίνο, που όλος ο κόσμος από όλη τη γη πηγαίνει και την προσκύνει μια μικρούλα εικόνα, και όμως με τόσα πολλά θαύματα. Φαίνεται ήταν πάρα πολλούς αιώνες σταμένη στη γη και πρέπει να ήταν πολύ αγιασμένος αυτός που την αγιογράφησε. Και ξέρετε, δεν είναι βυζαντινή.